Κύριε Σοφιανέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Λαβράνο. Ξέρετε, έχω μια δυσκολία να δω πόσα θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε την επικαιρότητα, η οποία είναι πάρα πολύ πυκνή, με πάρα πολύ σημαντικά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, πρακτικού ενδιαφέροντος. Να ξεκινήσουμε από τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τις χθεσινές εξαγγελίες. Και ναι. Δούμε και πόσο μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά κυρίως το δεύτερο θα είναι. Από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να θεσμοθετήσει, ερμηνεύοντας το Σύνταγμα κατά το δοκούν και φυσικά επιχειρώντας μια αντιδραστική τομή στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μετατρέποντας την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε μια εκπαιδευτική αγορά που πουλάει προϊόντα, διαβαθμισμένα, κατηγοριοποιημένα πτυχία, διετούς, τριετούς, χτυπώντας κυριολεκτικά την αξία των πτυχίων των δημοσίων πανεπιστημίων. Κοιτάξτε, αυτό χτυπάει, λαμβάνοντας υπόψη την διεθνή εμπειρία, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν καθόμασταν και κουβεντιάζαμε σοβαρά και βάζαμε πολύ συγκεκριμένες και δεσμευτικές προϋποθέσεις για το πώς θα λειτουργούν, με τι όρους, με τι ποιότητα εκπαίδευσης, δεν είναι κάτι κακό, με την έννοια ότι okay, αυτός που έχει τα χρήματα. Ναι. Εντάξει. Ταυτόχρονα εμείς μένουμε στην ελληνική κατάσταση, στην ελληνική πραγματικότητα, στα υποβαθμισμένα δημόσια πανεπιστήμια, ειδικά τα περιφερειακά ιδρύματα. Μένουμε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά καταργεί τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια και φτιάχνει δύο κατηγορίες παιδιά. Τα παιδιά από τις οικογένειες εκείνες οι οποίες με μεγάλο κόπο και μόχθο, ξέρετε, με στερήσεις, στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών τους για να γράψουν τις εξετάσεις, για να περάσουν σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, και τα παιδιά εκείνα που με βάση το πορτοφόλι της οικογένειας και τη φορολογική τους δήλωση πάνε όπου θέλουν και επιλέγουν ό,τι θέλουν στη χώρα μας. Αυτό δεν συνέβαινε όμως ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή με κόσμο ο οποίος πήγαινε στο εξωτερικό. Ναι, εντάξει, ακούστε, αυτή η διάκριση ουσιαστικά σπρώχνει και υποβαθμίζει τα δημόσια πανεπιστήμια, κατηγοριοποιεί τα πτυχία, δημιουργεί όρους για ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση, γιατί είναι σίγουρο ότι ειδικά τα επαρχιακά πανεπιστήμια, τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα βρεθούν αντιμέτωπα με μια νέα υποβάθμιση και συρρήκνωση και στην προσφερόμενη γνώση πάνω στα επιστημονικά αντικείμενα, αλλά και στα ίδια τα πτυχία. Τώρα το επιχείρημα, ξέρετε, επειδή η κυβέρνηση προσπαθεί να αντίσει αυτή την αντιδραστική τομή με διάφορα έδειχους τίτλους και έννοιες, ελεύθερα πανεπιστήμια. Τι ελεύθερα? Ελεύθερα με βάση την τσέπη και την οικονομική δυνατότητα του καθένα. Και επίσης το επιχείρημα ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση των δημοσίων, το έχουμε δει πως τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα έχουν οδηγήσει σε αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο νοσεί και με αυτή και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μισό λεπτό, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Εσείς λέτε δηλαδή ότι με κάποιο τρόπο σκοπίμως θα επιχειρηθεί η υποβάθμιση, η περαιτέρω αν θέλετε υποβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων προς όφελος των ιδιωτών? Όταν κυριαρχούν απόλυτα τα κριτήρια της αγοράς σε αυτήν την οικονομία, είναι δεδομένο ότι εκεί θα οδηγήσουμε. Θα οδηγηθούμε σε ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων, γιατί ήδη και οι προτάσεις οι οποίες παρουσίασε η κυβέρνηση οδηγούν σε αυτό, στην ακόμα μεγαλύτερη σύνδεση των δημόσιων πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις, όχι φυσικά για να αναβαθμίζεται η ακαδημαϊκή τους αξία, τα πτυχία και το αντίκρισμα στα εργασιακά και στα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά ουσιαστικά για να αναπτύσσεται μια μεγάλη αγορά εκπαιδευτική, η οποία, το λέει η κυβέρνηση, τα κριτήριά της δεν είναι εκπαιδευτικά, δεν είναι ακαδημαϊκά, τα κριτήριά της είναι οικονομικά. Εγώ θα έλεγα, επειδή τα επιχειρήματα τα οποία προσπαθεί να βρει η κυβέρνηση για να περάσει αυτήν την τομή, πιθανόν αξιοποιώντας και τα ίξις αφήξεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, θα βρουν απέναντί τους ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα των φοιτητών, των εκπαιδευτικών, του ερευνητικού και του διδακτικού προσωπικού στα πανεπιστήμια, το οποίο θα δυσκολέψει, με στόχο φυσικά ο δικός μας, να αποτρέψουν αυτή την αντιδραστική τομή. Δεύτερο θέμα. Είδαμε άλλη μία τροπολογία. Είναι δύο μαζεμένες οι νυχτερινές. Μάλλον ήταν πολλές οι νυχτερινές τροπολογίες, αλλά αυτές οι οποίες συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον ήταν δύο. Η τελευταία ήταν αυτή σε σχέση με τους services. Νομίζω λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, χθες το βράδυ,
κατέθηκε πρώτα απ' όλα, έχετε προλάβει να τη δείτε? Δεν την έχω υπόψη μου αυτή. Ναι. Στα μεσάνυχτα. Νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η σκοπιμότητα. Ναι. Εντάξει, εσείς δεν είστε και στο κοινοβούλιο ως κόμμα, εγώ εννοούσα. Δεν νομίζω ότι και στο κοινοβούλιο να είσαι με τον τρόπο που λειτουργούν και με τις τροπολογίες που φέρνουν. Θα επιφυλαχθώ σε σχέση με το συγκεκριμένο. Ωραία. Θα ήθελα να σχολιάσω τη βασική ντροπολογία της κυβέρνησης, με την οποία νομίζω αυτή θα ήταν και η ερώτησή ναι, σας. Ναι, ναι, ναι. Η δεύτερη. Και λόγω και της εμπλοκής σας στα του Δήμου Αθηναίων, βεβαίως. Ναι, με τη λογική ότι λόγω της ήττας του υποψήφιου της Νέας Δημοκρατίας για το Δήμο της Αθήνας, του κ. Μπακογιάννη, αφαίρεσε την Προεδρία της Ανάπλασης Αθήνα ΑΕ, άλλαξε και τον τίτλο, άλλαξε και το περιεχόμενο. Και νομίζω ότι είναι ό,τι και να λέγεται, δεν κρύβεται ότι η προσπάθεια αυτή έγινε γιατί είχαμε ήττα της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο της Αθήνας και αλλαγή του Δημάρχου. Αυτό, θα μου επιτρέψετε όμως να πω, δεν σημαίνει από τη δική μας την πλευρά και από τη δική μας την κριτική ότι και οι νόμοι οι οποίοι πέρασαν από το 18 με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που θυμίζω έφτιαξε την ανάπλαση Αθήνα ΑΕ βάζοντας πρόεδρο τον κύριο Μπελαβίλα. Και όχι το Δήμο της Αθήνας, όχι το Δήμαρχο της Αθήνας, mm-hmm. ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Αλλά και η τροπολογία που έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν πήρε το Δήμο με τον κύριο Μπακογιάννη, να ορίσει τον κύριο Μπακογιάννη πρόεδρο και να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτά δεν οδήγησαν ούτε σε διαφάνεια, ούτε σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου. 4 χρόνια ποτέ δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας τι κάνει αυτή η εταιρεία. Τι συμβάσεις, τι προτεραιοποίηση έργων κάνει, ποιους προσλαμβάνει, με ποιους συνεργάζεται. Ποτέ δεν έγινε τέτοια συζήτηση ή ενημέρωση, ούτε καν ενημέρωση. Και αυτό δεν το έκανε ούτε ο κύριος Μπακογιάννης, αλλά ούτε και οι συνδυασμοί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εσείς δεν κρίνετε σκόπιμο να υπάρχει μια τέτοιου είδους εταιρεία με έναν χαρακτήρα, αν θέλετε, συνδετικό μεταξύ της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου ακριβώς να μην υπάρχουν πανσπερμοί ευθυνών επικαλύψεις, να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός? Με την προϋπόθεση όμως ότι αυτό θα είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, γιατί μιλάμε για αλλαγές, αναπλάσεις, προτεραιοποίηση έργων που αφορούν το Δήμο της Αθήνας. Και σας λέω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ποτέ δεν ενημερώθηκε για το τι συμβαίνει σε αυτή την ανάπλαση ΑΕ σαν σώμα. Και δεύτερον, η προτεραιοποίηση των έργων δεν θα γίνονται για να υπηρετήσουν το ξενοδοχειακό κεφάλαιο της Αθήνας και αυτούς που επενδύουν στο real estate με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλά τις ανάγκες αυτής της πόλης σε σχολεία, σε υποδομές, σε γυμναστήρια, σε αθλητικούς χώρους, σε αναπλάσεις οι οποίες πάρα πολλές φορές τις έχουμε αναδείξει και παραμένουν στο χρονοτούλαπο της σημερινής όπως και της προηγούμενης διοίκησης. Μάλιστα. Μέτρα κατά της βίας. Είδαμε χθες τον κύριο Βρούτση να ανακοινώνει ένα πακέτο που βεβαίως κάποια είναι απλώς μη εφαρμοσμένα έως τώρα, είναι τουλάχιστον ένα κομμάτι. Έχει γίνει ανέκδοτο αυτή η συζήτηση όσο δεν τα μέτρα που παίρνονται και όλη αυτή η συζήτηση που γίνονται, γιατί είναι και ένα, θα έλεγα ότι είναι λάθος να μιλάμε για οπαδική βία. Δεν είναι οι οπαδοί γενικώς βίαιοι, είναι συγκεκριμένες συμμορίες που δρούν στα πλαίσια των ομάδων και σε σχέση με τους ιδιοκτήτες των ομάδων, γιατί όταν μιλάμε για ομάδες δυστυχώς μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες, μιλάμε για ΠΑΕ, μιλάμε για συμφέροντα και πολιτικά και οικονομικά και αλυσβερίσια τέτοια που γίνονται, και στα πλαίσια αυτά δρούν και αυτοί οι στρατοί. Θεωρούμε ότι αν δεν κοπεί ο ομφάλιος λόρος, που είναι το επιχειρηματικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που ανήκει σε επιχειρήσεις, σε επιχειρηματίες, σε εφοπλιστές ή άλλους ολιγάρχες, αν δεν κοπεί αυτός ο ομφάλιος λόρος, θα συζητάμε και τα επόμενα 10 χρόνια περί βίας στα γήπεδα. Εντάξει, καταλαβαίνετε πάντως. Καταλαβαίνετε όταν μιλάμε για βία εκτός γηπέδων. Κυρίως εκτός γηπέδων. Αλλά με αφορμή, αν θέλετε, τις οπαδικές προτιμήσεις. Από την άλλη, όμως, επειδή μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, με τα καλά του και με τα κακά του, ένας τρόπος δεν είναι να κάνεις τους επιχειρηματίες, παύλα ιδιοκτήτες ομάδων, να πονέσουν οικονομικά προκειμένου τελικά να παρέμβουν? Δεν ξέρω πώς πονάνε οικονομικά οι επιχειρηματίες, γιατί οι επιχειρηματίες δεν στηρίζονται στη διακίνηση των εισιτηρίων για να βγάλουν τις επενδύσεις που έχουν βάλει.
στην αγορά αυτών των ομάδων και σε μεταγραφές εκατομμυρίων. Να σας αναφέρω δεκάδες παραδείγματα για το πώς οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δίνουν απλόχερα εκατομμύρια στους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, ακόμα και για να φτιάχνουν γήπεδα. Και είναι χαρακτηριστική περίπτωση και του γηπέδου της ανώνυμης εταιρείας στην Αθήνα, στον Βοτανικό. Ένα γήπεδο 113 εκατομμυρίων που θα φτιαχτεί με λεφτά του Δημοσίου και του Δήμου και θα παραχωρηθεί στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ για έναν αιώνα, χωρίς αυτός να έχει βάλει ούτε ένα ευρώ. Με δύο θέματα τώρα τα οποία, καλά, προφανώς απασχολούν και το ΚΚΕ. Τα λέμε όμως επειδή έχουν δημιουργήσει, έχουν προκαλέσει και μια αναταραχή μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αναφορικά με κάποια στελέχη, όπου εκφράζονται κυρίως προφανώς από τον κύριο Σαμαρά, που έχουν μια πιο σκληρή συντηρητική γραμμή. Το ένα είχε να κάνει με την παροχή άδειας παραμονής για μετανάστες εργαζόμενους. Αν αυτό είναι ικανοποιητικό, αν αυτό είναι επαρκές ενδεχομένως κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, και το άλλο είναι το ζήτημα που θα ξαναβρούμε μπροστά μας και μιλάμε για την υπόθεση των ομόφυλων ζευγαριών. Πάμε από το πρώτο, γιατί εγώ το έχω πει και δημοσίως τώρα στις τοποθέσεις τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι εδώ πέρα, με ό,τι καλό μπορεί να έχει η συγκεκριμένη ρύθμιση, κυρίως δίνει ένα δώρο σε εργοδότες συγκεκριμένων κλάδων όπου είχαν πρόβλημα να βρουν εργατικά χέρια. Αυτό είναι το κίνητρο. Αυτό είναι το κίνητρο. Δεν τους έπιασε ο πόνος για τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Το κίνητρο είναι ένα φτηνό εργατικό δυναμικό στην αγροτική οικονομία, στον τουρισμό και στις κατασκευαστικές εταιρείες. Από εκεί και πέρα, εμείς στηρίξαμε, ψηφίσαμε αυτή την τροπολογία που δόθηκε σε σχέση με τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Θα έπρεπε να επεκταθεί, κατά τη γνώμη σας, γιατί είναι συγκεκριμένοι οι όροι. Δείτε, επειδή συζητώντας αυτό το θέμα και τις ρατσιστικές κραυγές και φωνές διαφόρων ακροδεξιών εντός, εκτός και επί τα αυτά, δείτε το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες. Ναι. Ουσιαστικά συνεχίζει τον εγκλωβισμό στην πρώτη χώρα εισόδου, δηλαδή στην Ελλάδα, μετατρέπει τη χώρα σε μια φυλακή για αυτούς τους ανθρώπους και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε στις χώρες προορισμού. Κάνει ένα αλακάρτ σύστημα εισρωών και εκτίμησης προσφύγων. Δείτε για παράδειγμα πόσο με πόση ευκολία πάνω από 6 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες, γιατί πρόσφυγες είναι, βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι δυσκολίες και τα εμπόδια για χιλιάδες άλλους επίσης πολιτικούς πρόσφυγες διωκόμενοι από πολέμους που κάνουν σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Και φυσικά θεωρούμε ότι η λογική της τρόφιγγας, η λογική ανοίγουμε όταν θέλουμε ένα εργατικό δυναμικό ή καλούμε ένα επιστημονικό δυναμικό που μας λείπει, δεν συνάδει με τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, όπως αυτά καθορίζονται ακόμα και από αυτήν την συνθήκη της Γενέβης, αλλά κυρίως και από την πλευρά του δικαιώματος, ένας κόσμος που εκπατρίζεται από τις δικές σου επεμβάσεις, μιλώντας για το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, αλλά και τον ανταγωνισμό που έχουν με τους Ρώσους, αυτός ο κόσμος να αντιμετωπίζεται με αυτούς τους όρους, έγκλειστος σε στρατόπεδα ακόμα και τρίτων χωρών. Καταλαβαίνω ότι εδώ λέτε ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί τουλάχιστον το μάθαμε από την πακιστανική πλευρά ότι επίκειται μια συμφωνία για εισρωή εργατικού δυναμικού από το Πακιστάν πολύ μεγαλύτερων αριθμών εργατών. Προφανώς, γιατί οι ανάγκες μιλάνε για 200 και 300 χιλιάδες εργατικά χέρια που λείπουν. Ναι. Για τέτοια νούμερα μιλάμε. Ναι. Τελευταίο, γάμος ομόφυλων ζευγαριών, τεκνοθεσία. Να σας πω, όσον αφορά τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών, των συνανθρώπων μας που έχουν άλλες επιλογές σεξουαλικές, εμείς περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Θα ξεκινήσουμε και θα κρίνουμε με βάση την ανάγκη που έχει να υπερασπιστείς δικαιώματα ανθρώπου ενάντια στην ομοφοβία και στο ρατσισμό, και από την άλλη θα πριτανεύσει τη δική μας προσέγγιση στα δικαιώματα του παιδιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία, κύριε Ζουφιανέ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.